τη διαδικασία? Όχι. Ήμουν πάρα πολύ γνωστή και φιλή στο σχολείο. Από την άποψη ότι πάντοτε. Στις γιορτές και σε αυτά έπαιρνε ναι, μέρος. Και πάντοτε στο 15 μελές, ας πούμε, πάντοτε και αυτά. Αλλά δεν είχα κολλητή και με κανέναν. Δεν είχα κολλητή και με κανέναν. Μιλούσα με όλους. Ήμουν μια χαρά, ας πούμε, με όλους. Αλλά δεν είχα αυτό που λένε, ξέρεις. Η κολλητή μου, ο κολλητός μου, και τέτοιο. Ούτε έχεις κρατήσει φίλους πια. Από τότε, δηλαδή, πώς να σου πω, γιατί πολλές φορές σε εκείνες τις ηλικίες ψιλοχανόμαστε και ξαναβρίσκουμε ή μας μένουν κάποιοι φίλοι σαν πρίκα στην υπόλοιπη ζωή μας. Όχι. Εντάξει, και η ζωή μου δεν είναι και πιο εύκολη ζωή για να μπορέσει κάποιος να προσαρμοστεί με αυτό. Εγώ δηλαδή ζω, λειτουργώ ώρες που οι άλλοι, ας πούμε, κάνουν άλλα πράγματα. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο δηλαδή κάποιος άνθρωπος να έχει κοινή πορεία με σένα όταν κάνεις αυτή τη δουλειά. Σύντο ότι σου καταναλώνει 24 ώρες το 24ωρο αυτή τη δουλειά. Είτε έχεις live είτε δεν έχεις. Είτε κάνεις δίσκο είτε δεν κάνεις δίσκο. Είτε οτιδήποτε. Δηλαδή σου ρουφάει τα πάντα. Τάσο, θες τραγουδί? Πάμε για μια μικρή διακοπή να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι της Ραλίας Χριστίδου και ερχόμαστε σε λίγο κοντά σας. Εδώ είμαστε πίσω, στον Παρέσο 104 και στην Πάρια μου σήμερα έχω την κυρία Ραλία Χριστίδου. Και πώς ένα παιδί που είναι ο χαρακτήρας του έτσι και ζει κατά αυτόν τον τρόπο. Πήγε στο Fame Story. Να, είδες, ξέρεις τι θα ρωτήσω. Να μην ρωτάω, μ' αρέσει. Για πες μου, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος. IQ που έχω average, IQ. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Emotional average είπα, δεν είπα high. Emotional quote όμως, έχω high. Έχεις high. Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει δημιουργήσει κολλητές παρέες, που δεν είναι ανοιχτός σαν άνθρωπος, να μπορέσει να πάει και να συμβιώσει με ανθρώπους που ουσιαστικά του είναι άγνωστοι και του συνεχίζουν να μένουν άγνωστοι αν δεν του πάνε κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι δύσκολη η σκέψη, πώς. Πρώτα απ' όλα ήταν δική σου σκέψη. Για πες. Ο παππούς και η γιαγιά. Όχι, δυστυχώς τους είχα χάσει και τους δύο ήδη γιατί πεθάναν πολύ νέοι. Κρίμα. Δηλαδή ο παππούς θα γουστάρει πολύ τώρα να δει πόσο πετυχημένη είσαι και πόσο. Κρίμα. Κρίμα, ναι. Δεν πειράζει. Βλέπουν, όλα. Βλέπουν, βέβαια. Βασικά, ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου και ο πρώτος έρωτας της ζωής μου ήταν και είναι η μαμά μου. Ξεκινάμε από εκεί. Η μαμά, επειδή με ήξερε πάρα πολύ, σαν άτομο γενικά, και ήξερε ότι οτιδήποτε κάνω, ας πούμε, έπρεπε να μου ρίχνει μια σπροξιά για να πάρω μπροστά. Και επειδή ήξερε ότι αυτό το πράγμα που είχα μέσα στο κεφάλι μου όσον αφορά τη μουσική συνολικά ήταν κάτι το οποίο το αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν όλη μου η ζωή. Δηλαδή, τα πάντοτε, ας πούμε, περιστρεφόντουσαν γύρω από αυτό. Αλλά οτιδήποτε είχε να κάνει με αυτά που ήθελα πάρα πολύ και τα επιθυμούσα πάρα πολύ, δεν υπήρχε περίπτωση να μπω στη διαδικασία να τα κυνηγήσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις το πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Είναι λίγο ανώμαλος. Όχι, δεν είναι ανώμαλος καθόλου. Καθένας έχει το χαρακτήρα του. Αλλά όντως, δηλαδή, το πιστεύω. Όπως και πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν ένα μεγάλο έρωτα και να μην τον κυνηγήσουν ποτέ. Δηλαδή, τα μεγάλα πράγματα πολλούς ανθρώπους τους φοβίζουν ή δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό. Ήξερε κιόλας ότι είμαι ένα παιδί το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να μπω σε διαδικασία, να χτυπήσω πόρτες, μαγαζιά, αυτά, να ανοίγω πρώτα προγράμματα, ξέρεις, οξουμούξου. Όχι ότι έχω θέμα, ας πούμε, αλλά δεν ήμουν μέσα στη φάση αυτή καθόλου. Δεν ήμουν μέσα σε αυτό το κόλπο. Δεν ήσουν και ζωηρούλα, ξανθούλα, αυτό, τζουτζούλα, αυτό, για να μπορείς να το κάνεις. Τώρα δεν πάει. Όντως. Ήταν άλλο το επίπεδο το δικό σου και το καταλάβαινε και μπράβο της. Όχι, δεν είναι θέμα επίπεδου και. Είναι όχι, είναι και επίπεδου. Εντάξει. Ιδιοσυγκρασίας θα έλεγα. Alright. Οπότε, εγώ δουλεύω κιόλας. Δούλευα από τα 18 μου δηλαδή σε μια εταιρεία. Γιατί ασχολήθηκα με τα φοροτεχνικά και τα λοιπά. Πήρα δηλαδή πτυχίο τέτοιο. Έχεις επιθέσεις μεγάλες. Έχω, ναι. Αστρολογικά εξηγείται αυτό. Τι ζώδιο είσαι? Βάση του χάρτη δηλαδή. Τι ζώδιο είσαι? Είναι χάρτης για να ασχοληθεί κάποιος. Τι ζώδιο είσαι? Για πες μου τι ζώδια είσαι να ασχοληθούμε κι εμείς. Είμαι Σκορπιός με οροσκόπο τοξότη. Η μισή μου πλανήτες είναι στον τοξότη και η άλλη μισή είναι στην Παρθένο. Δηλαδή έχω σελήνη στην Παρθένο. Είσαι λίγο περίεργο άτομο. Δεν μπορούσα να πω γενικά. Απορώ πώς δεν αιωρείσαι. Κανονικά δεν με προπατάς κανονικά. Πώς δεν αιωρείσαι. Ωραίο είναι. Είναι στόχος μου κι αυτός. Σκορπιός είναι σκληρός, ωραίος, φιλόδοξος. Ο τοξότης είναι ταξιδιάρης και ερωτικός και Παρθένος είναι ορθολογιστικό και τάξη. Σελήνη στην Παρθένο. Όλα πρέπει να είναι στα κουτάκια. Ναι, και εγώ. Σε συγκεκριμένα κουτάκια. Αν κάτι δεν μπορώ να το βάλω σε ένα κουτάκι μέσα. Να σου κάνω μια. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Όταν είναι να ντυθείς και είναι ανάστατο δωμάτιο, μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι ανάστατο δωμάτιο. Μα βέβαια είσαι θεά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ να κάνω τίποτα και να ετοιμαστώ. Θέλω να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα, δηλαδή γίνομαι τρελή. Και εγώ. Και επειδή γίνομαι τρελή, γι' αυτό με εκνευρίζει. Δεν θέλω κανένα να ασχολείται με τα πράγματά μου. Ναι. Ποτέ. Γι' αυτό έρχεται σπάνια καθαρίστρια στο σπίτι. Δηλαδή κάνω εγώ τη δουλειά του σπιτιού.
Υποχρεωτικά. Α, εσύ είσαι πιο τρελή από μένα. Ζεις μόνη σου. Ναι. Χρόνια. Ναι. Από τότε που ξεκίνησε να δουλεύεις, ας πούμε. Όχι, από τότε που βγήκα από το Fame. Από τότε που βγήκες από το Fame. Ναι, γιατί γινόταν ήταν μια τρελή κατάσταση τότε, λίγο. Κάτω από το σπίτι, αυτά, τηλεφωνήματα. Αυτό, ήταν λίγο μυστήρια η φάση. Ωραία. Οπότε έφυγα νύχτα από το σπίτι. Ναι, για πες μου, λοιπόν, μπαίνεις, κάνει την αίτηση, την έκανε η μητέρα σου. Για να μου το είπε, πάμε. Τσακωθήκαμε πολύ άσχημα. Γιατί μου είπε, ρε παιδί μου, ότι αφού στην τελική δεν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Η μάνα μου έβλεπε το Fame, το ένα. Ναι. Εγώ δεν. Δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχω ελεύθερο χρόνο για τηλεόραση. Η μαμά μου το είχε δει τέλος πάντων το ένα. Όταν βγήκε τρέλερ για το δύο, μου λέει να πας. Θα στείλεις βιογραφικό. Του λέω, είσαι τρελή. Δεν είσαι καλά. Μου λέει, γιατί είμαι τρελή. Της λέω, μα τι να πάω, της λέω, εγώ εκεί πέρα να κάνω, της λέω. Μου λέει, να δείξεις, μου λέει, το πόσο πολύ αγαπάς τη μουσική και το πόσο σου αρέσει πολύ αυτό το πράγμα να κάνεις. Ναι, της λέω, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Θα είμαι 3,5 μήνες κλεισμένη σε ένα σπίτι εγώ. Είναι δυνατόν. Γίνεται. Δεν με έβλεπε το σπίτι μου δηλαδή. Και λόγω της δουλειάς και μετά που έκανα διάφορα άλλα πράγματα ήθελα να τελειώσω τα αγγλικά μου, να πάρω το πτυχίο. Γιατί το πτυχίο το πήρα στα 21. Οπότε από τα 18 και μετά που άρχισα να δουλεύω, το σπίτι μου δεν με έβλεπε καθόλου. Έφευγα το πρωί στις 7, 7 και 10, 7 και 4 και γύρναγα σπίτι μου 11.30. Βάλε και τα γυμναστήρια, βάλε και το ένα, βάλε και το άλλο. Δεν είναι. Ναι. Τέλος πάντων, ρίχνουμε αγκαυγά και γυρίζει και μου λέει ότι αφού στην τελική δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα ασχοληθεί και τι μας πρίζει, ας πούμε, και έχεις να. Έχεις. Ήμουνα σε ένα ημιεπαγγελματικό γκρουπάκι τέλος πάντων, στους Νάστρα. Κάθε καλοκαίρι την άδειά μου, ας πούμε, που ήταν, ξέρω εγώ, 12 εργάσιμες. Γιατί δεν μπορούσες όλες την άδεια, πόσες ήταν, ναι, 21-22 ναι, μέρες να τις πάρεις όλες μαζί. Έπινες τις μισές το χειμώνα και τις άλλες μισές το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν 4 κορίτσια στο γραφείο. Έπρεπε, ας πούμε, να μοιραστούν αυτά. Μου λέγε, ας πούμε, έχεις να πάρεις άδεια από το 1998, επειδή τις 2 εβδομάδες τις χαλάς για να πηγαίνεις να παίζεις δεξιά και αριστερά και να πληρώνεσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Παράτα τα, μου λέει, και εντελώς. Ή ενεργοποιήσου. Ή κάνε κάτι. Ναι. Και εγώ θα έλεγα το ίδιο στην κόρη μου, δηλαδή. Και τη λέω, εντάξει, τη λέω. Αν μου πεις ότι 3 φορές είμαι ψώνιο. Το μάτι παίρνει, τη βλέπεις τώρα που το λέει. Παίρνει, αρπάζει λίγο τώρα που λέει την ιστορία πριν από τόσα χρόνια. Για πες μας. Αν μου πεις, της λέω της μαμάς μου, ότι 3 φορές της λέω, το φωνάξει να τα είμαι ψώνιο, είμαι ψώνιο, είμαι ψώνιο, γιατί θέλω να δω την κόρη μου στην τηλεόραση, θα στείλω βιογραφικό. Και το είπε. Και το είπε, γιατί δεν ξέρω. Σκασίλα της μεγάλη. Σκασίλα της μεγάλη, σιγά μην δεν το πει. Δεν την ενδιαφέρει. Κοίτα πώς γράφει την ιστορία. Και πας. Και μάλιστα έστειλα βιογραφικό. Είχαν μία φωτογραφία μόνο να στείλει. Και εγώ έστειλα και προσώπου και ολόσωμη. Δηλαδή για να δείτε ότι δεν είμαι τίποτα καμιά, ξέρεις, πολύ όμορφη και με πολύ ωραίο σώμα κτλ. Δεν ήθελα να τους κοροϊδέψω. Έκανα τα πάντα δηλαδή για να με πάρουν. Και σε πήραν όμως. Και ευτυχώς που ήρθε στη ζωή μας, Ραλία μου, με τα ωραία σου τραγούδια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ζώρικο αυτό, όλη η διαδικασία. Ήσουνα, γιατί έχω κάποιες εικόνες. Δεν το βλέπα πολύ. Θα σου πω, έχω δικές σου εικόνες, μακρινές, που είσαι ένα περβάζι κάπου και έχεις την κιθάρα και είσαι πάντα λίγο πιο εκεί από τους άλλους. Δεν ξέρω, εγώ έχω αυτή την εικόνα, δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη. Κοίταξε, είναι και τι διαλέγαν τα παιδιά εκεί πέρα να παίζουν γενικά. Ξέρεις, ας πούμε, τα καθημερινά είχε αρκετό μοντάζ, δεν ήτανε. Δηλαδή, σαφή εικόνα, ας πούμε, είχαν μόνο οι άνθρωποι που το βλέπαν στο Νόβα, που το βλέπαν 24/24. Αυτοί έχουν όμως σαφή εικόνα. Εντάξει, δύσκολο. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά δεν ήταν και δύσκολο. Δεν ήταν και εκείνη. Μετά, όταν βγήκα, κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν. Γιατί σας την πέφτουν όλοι μετά, ε. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που θέλεις. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι είσαι κάτι ενώ δεν είσαι τίποτα στην πραγματικότητα. Να. Και εκεί θέλεις πολύ ισχυρές άμυνες. Πολύ ισχυρές άμυνες. Για να μην πληγωθείς. Αυτό. Γιατί είναι μπαλώνει και ξεφουσκώνει. Σαφώς. Είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και μετά αυτό όλο. Μετά, όταν ο κόσμος σε αντιμετωπίζει, λες και είσαι. Κολλητή του. Όχι, αυτό είναι το ελάχιστο. Τι. Δεν έχω πρόβλημα με το να σε αντιμετωπίζει όλο ένα κολλητό του. Το πρόβλημα ήταν όταν σε αντιμετωπίζει, να λες και ήσουν η Bon Jovi, ας πούμε, ή δεν ξέρω, η YouTube. Η Rolling Stones. Δηλαδή, είναι τρέλα, ε. Είναι παρανοϊκό. Όταν βγαίνεις να τραγουδήσεις στο λαϊκό και έχεις 3.000 κόσμο και βγαίνεις να τραγουδήσεις στο λαϊκό και έχεις bodyguard, γιατί σου την πέφτουν να σε μουντάρουν από την αγάπη τους οι άνθρωποι. Λες, εντάξει, τώρα αυτό είναι virtual reality, δεν είναι πραγματικό. Και όντως είναι. Είναι εικονική πραγματικότητα. Γι' αυτό τρελαίνονται. Βέβαια. Είναι. Ευτυχώς πλέον όσα προγράμματα υπάρχουν στην τηλεόραση, δεν ξέρω πόσα υπάρχουν και αν υπάρχουν, ευτυχώς δεν έχουν τη διαδικασία του εγκλισμού. Ναι. Ευτυχώς. Και ευτυχώς ό,τι κάνει πικ, μετά κάνει ξεπικ. Και ό,τι φουσκώνει, ξεφουσκώνει. Και ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ναι, ευτυχώς. Ήταν είναι μια μόδα, ναι, τότε αυτό. Ευτυχώς για κάποια παιδιά σαν εμένα, ας πούμε, που μπορέσαμε να το διαχειριστούμε αυτό σωστά και να κερδίσουμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα από αυτό.
αλλά κατά τα άλλα το ρίσκο ήταν τεράστιο. Δηλαδή μπορούσες εύκολα να χάσεις την ψυχική σου ισορροπία. Και κατά τη διάρκεια αυτού του πράγματος ήθελε πάρα πολύ συζήτηση με τον εαυτό σου, πάρα πολύ συζήτηση για να μπορέσεις αυτό να βάλεις τα πράγματα σε κουτάκια. Εσύ πώς το διαχειρίστηκες, δηλαδή έκανες πίσω? Εγώ έφτιαξα μια παράλληλη πραγματικότητα εκεί, σκεπτόμενοι το ότι αυτό που ζω τώρα εδώ είναι η δική μου πραγματικότητα, δεν έχει σχέση με το έξω, δεν θα με απασχολήσει ούτε στιγμή ούτε δευτερόλεπτο το τι συμβαίνει έξω από εδώ. Αυτά τα παιδιά είναι η οικογένειά μου, είναι το σπίτι μου, είναι οι φίλοι μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι καλά με αυτούς. Και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μετά είναι... Ο Θεός το ξέρει, το αφήνω πάνω του να το διαχειριστεί. Αυτή την περίεργη συμπεριφορά και όλο αυτό το κικαιώνα που μου λες έτσι που είναι, ήταν και από δικού σου? Το έζησες και από δικού σου ανθρώπους? Δεν μιλάω για με τη μητέρα σου, κατάλαβες τους λόγους αυτούς. Μιλάω για δικού σου φίλους και αυτά που, α, που είσαι πρεδαλία, σε χάσαμε, σε αυτόσαμε από ανθρώπους που κοίταξε, δεν... Κοίταξε, ξαφνικά χάθηκαν κάποιοι. Χάθηκανε. Εγώ φαντάστηκα ότι θα κολούσαν κάποιοι, όχι ότι θα χανόντουσαν κάποιοι. Περίεργος είναι ο κόσμος. Είναι πολύ περίεργος. Σαν να άλλαξε κάτι, σαν να άλλαξα εγώ. Μα δεν άλλαξα. Απλά συμμετείχα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι η δύναμη της εικόνας τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φοβερή. Τάσο, θες τραγούδι? Θέλει τραγούδι, λυπάμαι. Πρέπει να σταματήσουμε για λίγο. Θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι και σε λίγο πάλι μαζί σας. Δεν φαντάζομαι να έχει φύγει κανένας από τον παρέα και τους 104. Το ξέρεις όταν το έλεγα. Σήμερα μαζί μου η κυρία Ραλία Χριστίδου. Και η επόμενη κίνηση ποια είναι? Η επόμενη? Η επόμενη κίνησή σου. Δηλαδή, ηρεμείς. Και ξεκινάει πια και σου γίνεται η πρόταση. Ποια είναι η επόμενη πρόταση που σου γίνεται που είναι ενδιαφέρουσα για τη μετέπειτα πορεία σου? Είχα τρεις προτάσεις από τρία σχήματα εκείνης της εποχής και διάλεξα να είμαι στο σχήμα που ήταν ο Μανώλης ο Φάμελος, η Μελίνα Σλανίδου και ο Γιάννης ο Χότσιρας. Νομίζω καλή επιλογή έκανες. Είχε τα λιγότερα λεφτά βέβαια. Ναι, αλλά... Ξεκίνησε από εκεί η κατάρα μου. Είσαι. Τι σχέση έχεις με τα λεφτά, έχεις? Τι να σου πω. Έχεις βγάλει λεφτά? Που εκατομμύρια. Ωραία, τέλεια. Κοίταξε, ζω σε ένα πολύ όμορφο σπιτάκι στον Ηράκλειο. Διάρη, Νίκη, έτσι. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που το βρήκα αυτό το σπίτι, γιατί 6 χρόνια έμενα στο Χαλάνδρη. Σε ένα εξίσου έτσι όμορφο σπιτάκι. Αλλά αυτό ήταν πολύ καλύτερο και έφυγα. Πάλι νύχτα έφυγα, δηλαδή. Δεν με καταλαβαίνουν για πότε φεύγω και αλλάζω σπίτι. Κομάντος είσαι, κορίτσι μου. Έχω πάρει ένα καλό αυτοκίνητο για να είμαι ασφαλής όσον αφορά τις διαδρομές μου, γιατί κάνω πάρα πολλά χιλιόμετρα, που θα μπορούσε να είναι και πιο φθηνό, αλλά αυτό μου άρεσε. Και πολύ καλά έκανες, δουλεύεις σαν το σκυλί όλη μέρα. Σε τρία χρόνια το ξέφλουσα κιόλας, έβαλα δόσεις δηλαδή τσάκα τσάκα, δεν ήθελα να χρωστάω. Δεν έχω δάνεια και τέτοια, γιατί γενικά δεν είμαι και πολύ λουσού και πολύ... Δηλαδή ό,τι λεφτά ξοδεύω θα τα ξοδέψω για τη δουλειά μου. Δεν έχω καταθέσει στην τράπεζα, ούτε εδώ ούτε στο εξωτερικό. Και δουλεύω για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου του μήνα. Δεν με απασχολεί τι θα γίνει αύριο. Δεν σε νοιάζει, ε? Όχι. Καλά. Είναι χάσιμο χρόνο αυτό, παιδιά. Είναι μεγάλο χάσιμο χρόνο. Τι θα γίνει αύριο και τι θα γίνει μεθαύριο, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δηλαδή είναι χαζό. Είναι πολύ χαζό. Θα σκεφτείς, εντάξει, να κάνεις ένα πλάνο, μάντε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι δουλειές έχω να κάνω και την ερχόμενη εβδομάδα? Πρώτα Θεός, έχω να κάνω αυτά. Ωραία. Τώρα, τι θα γίνει του χρόνου, του παράχρονου, σε 5 χρόνια, σε 10. Αγχώνομαι μόνο που το σκέφτομαι αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δυστυχώς μπαίνουν οι άνθρωποι σε ένα τρανς, ειδικά άμα έχεις παιδιά. Βέβαια. Αν δεν έχεις παιδιά, σκασίλα σου μεγάλη και 10 παπαγάλη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άμα έχεις παιδιά, είναι άλλη φάση. Όμως, και δεν μιλάω μόνο για τα οικονομικά, μιλάω για αυτό το τρανς που λες εσύ. Δηλαδή, όμως, πρόσεξε να δεις τα παιδιά. Το μόνο που θέλουν για να μεγαλώσουν σωστά είναι να ασχολείσαι μαζί τους και να τους δίνεις αγάπη. Για μένα αυτό είναι. Τα σημαντικότερα. Έτσι είναι.